Ευχαριστώ πάρα πολύ, Υπουργέ, για τα καλά σου λόγια. Πριν μπω έτσι, στην ουσία και του σημερινού θέματος, γιατί και σαν δικηγόρος έτσι, δεν μπορώ να μην μιλήσω επί παντός του επιστητού. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό, τον κύριο Παγγελόπουλο, για τη στήριξή του. Δεν γνωριζόμασταν, εδώ γνωριστήκαμε. Και πραγματικά ο τρόπος που λειτουργήσε, οι δυνατότητες που έδωσε σε όλους εμάς τους νεότερους να λειτουργήσουμε, να δημιουργήσουμε και να μπορέσουμε να παρέμβουμε στο κομμάτι που ο Πρωθυπουργός μας έδωσε την εντολή, ήταν μοναδικός. Μίμη, χωρίς εσένα αυτό εδώ το οικοδόμημα δεν θα υπήρχε και το ξέρεις πολύ καλά και θέλω να σε ευχαριστήσω γι' αυτό και θα πρέπει να ευχαριστήσω κυρίως την ομάδα μου, την πρώην ομάδα μου. Ξέρετε, όταν έχεις μια καλή ομάδα, κάνεις ένα καλό έργο, κατέληξε συμπέρασμα ότι έχεις μια ομάδα που είναι καλύτερη από σένα, γίνεσαι υπουργός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και δύο κουβέντες για τα παιδιά που μας τιμήσανε σήμερα με την παρουσία τους. Επί της ουσίας, ό,τι παρεμβάσεις και να γίνουν από τον νομοθέτη, όσους νόμους και να συγγράψουμε, όσους κανόνες και να φέρουμε, είμαστε σε ένα μικρό και πληγωμένο τόπο που κουβαλώντας τα πάθη και τα λάθη του παρελθόντος, πολλές φορές διαβήκαμε το λάθος μετερίζει. Ό,τι παρεμβάσει και να κάνει λοιπόν η πολιτεία, θα προσπαθήσει να ρυθμίσει το πλαίσιο, να βάλει τους κανόνες κυρίως από εδώ και μετά, το Υπουργείο Δικαιοσύνης να αποδώσει δικαιοσύνη στο μέτρο που μπορεί πλέον με το νομικό πλαίσιο, το δεδομένο που υπήρχε, για να μπορέσει να ευοδοθεί το κοινό περί δικαίου αίσθημα, αλλά επί της ουσίας όλοι, η πιο σημαντική παρέμβαση είστε εσείς, που δεν πρέπει να δεχτείτε να σας βάλουν σε τσουβάλια, δεν πρέπει να δεχτείτε να σας κατηγοριοποιήσουν από τώρα, δεν πρέπει να δεχτείτε να παίξετε με τους κανόνες, τους λάθος που κληρονομήσαμε εμείς. Και φοβάμαι ότι και η δική μου γενιά πολλές φορές δεν μπορεί να τους ξεπεράσει. Εσείς είστε το μέλλον. Εσείς πρέπει να είστε το παράδειγμα και να ακολουθήσετε διαφορετική ρότα, να δείξετε ότι μόνο τίμια μπορούμε να παίξουμε και για να το βάλουμε και στα ποδοσφαιρικά δεδομένα, τα αθλητικά, και ας χάσουμε και η ήττα είναι μέσα στο παιχνίδι. Το θέμα είναι η χαρά που μας δίνει να μπορέσουμε να οργανώσουμε τη ζωή μας, την πολιτεία μας, το παιχνίδι μας με κανόνες, και να ξέρουμε ότι μέσα σε αυτούς τους κανόνες, ακόμα και αν χάσουμε, δεν θα βγούμε χαμένοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή τύχη στο δύσκολο έργο που έχετε όλοι. Και ευχαριστώ πάρα πολύ.